Ονομάζομαι Τζούλα Δέμου, είμαι ψυχολόγος και αντιπτή και η έρευνα που θα σας παρουσιάσω πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος που ανέφερε η κυρία Δούναβη, επιστοποίηση του BACB στο σωματείο του Μονορόδη. Η έρευνα έχει τίτλο «Επέτυξη της αποκοινού προσοχής σε παιδιά με αυτισμό με έμφαση στην κοινωνική ενίσχυση». Και για να την πραγματοποιήσουμε, βοήθησε πάρα πολύ ο καθηγητής μου, ο Ρόμπερτ Μέλλον, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, όπως και η απόπτρια της εργασίας μου, Άννα Πλέσα. Πριν αναφερθώ στο ερευνητικό αντικείμενο, που είναι η δεξιότητα της αποκοινού προσοχής, το joint attention, θα εστιάσω σε μερικές βασικές αρχές για να γίνει περισσότερο κατανοητή. Η πρώτη είναι η συνάρτηση τριών όρων, η οποία δείχνει τη χρονική και λειτουργική σχέση εξάρτηση τριών διαδοχικών όρων, των προγενωμένων, της συμπεριφοράς και των συνεπειών. Ο πρώτος όρος έχει να κάνει με τη συντελεστική διάκριση ερεθισμάτων, τα γνωστά σε όλους μας ΕΔ ή SD. SD θεωρείται ένα ερέθισμα όπου κατά την παρουσία του υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα εκδήλωσης μίας δράσης. Οπότε λέμε ότι το συγκεκριμένο διακριτικό ερέθισμα ελέγχει αυτή την τάξη δράση. Και όσον αφορά τον τρίτο όρο, είναι η ενισχυτική λειτουργία ερεθισμάτων. Ενισχυτικό, συγκεκριμένα αναφέρεται ένα ερέθισμα το οποίο έπεται μια συμπεριφορά και τίνει να αυξάνει τη συχνότητα παρόμοιων μορφών δράσεων στο μέλλον. Εδώ έχουμε και ένα παράδειγμα. Το πρώτο που βλέπουμε είναι μια οικογένεια που βγάζουν φωτογραφία και δεν κοιτάζουν ένα βουνό που βρίσκεται πίσω του. Αυτό είναι το διακριτικό ερέθισμα, τόσο το βουνό όσο και η παρουσία τη οικογένεια. Το παιδάκι δρά, δείχνει στους γονείς το βουνό και κάνει μάλλον και κάποιο σχετικό σχόλιο. Και η συνέπεια είναι οι γονείς αγκαλιάζουν το παιδί, του δίνουν χάδια και αλληλεπιδρούν μαζί του. Εδώ να αναφερθεί ότι υπάρχει και ένας τέταρτος όρος, ο κρυφός όρος, που δεν αναφέρεται συχνά και είναι τα motivating operations, που έχουν να κάνουν με το κίνητρο για την εκδήλωση της κάθε δράσης. Η αποκοινού προσοχή τώρα, η δεξιότητά μας, έχει χαρακτηριστεί από την επιστημονική κοινότητα ως pivotal behavior, δηλαδή ως μια ζωτική συμπεριφορά για την ανάπτυξη άλλων κοινωνικών και γλωσσικών συμπεριφορών. Αυτή η δεξιότητα διατηρείται μέσω των κοινωνικών συνεπειών. Οι κοινωνικές συνέπειες προκύπτουν από την κοινωνική αλληλεπίδραση. Ωστόσο, η κοινωνική αλληλεπίδραση δεν αποτελεί ισχυρό ενισχυτή για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού των ατόμων με αυτισμό. Οπότε παρατηρούμε ελλείμματα σε αυτήν τη δεξιότητα. Αυτά τα ελλείμματα, μάλιστα, έχουν αποτελέσει και εργαλείο για την πρώιμη διάγνωση του αυτισμού. Συνεπώς, κρίνοντας τη ζωτικότητα αυτής της δεξιότητας, όσο και την άμεση σχέση της με τον αυτισμό, έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια ως στόχος πρώιμης παρέμβασης. Κάτι που κάναμε κι εμείς οι ίδιοι. Τώρα, η αποκοινού προσοχή, όπως είδαμε, είναι μια κοινωνικά επικοινωνιακή δεξιότητα, η οποία αναπτύσσεται πρώιμα. Χρειάζονται δύο άνθρωποι, οι οποίοι μεταξύ τους μοιράζονται την προσοχή τους σε σχέση με ένα γεγονός, αντικείμενο ή συμβάν, χρησιμοποιώντας χειρονομίες, σχόλια και εναλλαγή βλέμματος τόσο με τον συνομιλητή τους, όσο και με το συγκεκριμένο γεγονός. Αν αναλύσουμε τώρα αυτόν τον ορισμό, θα δούμε ότι το διακριτικό ερέθισμα για αυτή τη δράση δεν είναι μόνο ένα, αλλά είναι δύο ταυτόχρονα και συγκεκριμένα είναι η παρουσία τόσο του αντικειμένου, όσο και του λόγου του συνομιλητή για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Η ίδια η δράση τώρα δεν είναι ούτε αυτή μονομία, αλλά είναι περισσότερο μια ομάδα, ένας κύκλος δράσεων, γιατί περιλαμβάνει τις χειρονομίες, τα σχόλια, την εναλλαγή βλέμματος με το αντικείμενο και τον συνομιλητή. Και όσον αφορά τις συνέπειες, τον τρίτο κρίκο που αναφέραμε, οι συνέπειες για την δεξιότητα αυτή δεν είναι απτές, αλλά κοινωνικές στη φύση του. Τώρα θα φέρω δύο παράδειγματα για να γίνει περισσότερο κατανοητή. Ας πούμε ότι έχουμε ένα παιδί με τη μητέρα του που κατευθύνονται σε μια πλατεία και ξαφνικά το παιδί δείχνει έναν κλόουν, κοιτάζει τον κλόουν, κοιτάζει τη μητέρα και σχολιάζει «Ω, μαμά, κοίτα, ένας φοβερός κλόουν». Και η μητέρα ανταποκρίνεται κοιτάζοντας το παιδί, κοιτάζοντας το αντικείμενο που δείχνει το παιδί και σχολιάζοντας «Ναι, παιδί μου, έχει ζήκιο, είναι τρομερός». Ένα άλλο παράδειγμα είναι σε αυτό το βίντεο. Hey! Oh! Save!
kids with autism many times aren't naturally socially motivated in the way typically developing children are. Here, Chakarali is simultaneously tacting with joint attention. Chakarali looks at the TV, points, and labels the characters. Then he looks at Jessica to check that she's sharing the experience with him, and then looks back at the TV. Και εδώ ήταν μια μητέρα με το παιδί της. Όπως είδαμε και στα δύο παραδείγματα, γίνονται φανερές οι δύο λειτουργικά διακριτές μορφές που έχει η αποκοινή προσοχή. Οι πρωτοβουλίες πραγματοποιήθηκαν από το παιδί. Και συγκεκριμένα οι πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τέσσερα στοιχεία. Περιλαμβάνουν τη χειρονομία, που συνήθως είναι δείξιμο, όχι απαραίτητα, το σχετικό σχόλιο και την εναλλαγή βλέμματος μεταξύ του αντικειμένου και του συνομιλητή, για να δει αν τον προσέχει. Και οι ανταποκρίσεις, που και στις δύο περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν από τη μητέρα, περιλαμβάνουν τρία στοιχεία, ένα στοιχείο λιγότερο, που είναι το σχετικό σχόλιο σαν απάντηση και η εναλλαγή βλέμματος με το αντικείμενο και το συνομιλητή πάλι. Εδώ να αναφερθεί ότι γενικότερα οι ανταποκρίσεις γίνονται παρατηρήσιμες στην ποιητική ανάπτυξη πρώτερα από τις πρωτοβουλίες. Ωστόσο, αυτή η δεξιότητα δεν έχει έναν κοινό τρόπο αντιμετώπισης από την επιστημονική κοινότητα. Γι' αυτό οφείλονται δύο παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας είναι ότι δεν διδάσκεται με επικέντρωση στους φυσικούς της ενισχυτές, που είναι οι κοινωνικοί, αλλά προσφέρεται ως συνέπεια συχνά στις παρεμβάσεις ένα απτό αντικείμενο, ένας απτός ενισχυτής. Οπότε καταλήγει να διδάσκεται σαν ένα αίτημα, ένα μάντο, όπως λέει και ο Σκίνερ, και όχι σαν μια κοινωνική δεξιότητα που διατηρείται από κοινωνικό ενισχυτή. Και ο δεύτερος λόγος είναι η απουσία ενός σαφούς λειτουργικού ορισμού, ενός operational definition, κάτι που το λέει πολύ καθαρά και ο Wolf στο άρθρο του, και έτσι καταλήγει αυτή η δεξιότητα να δράσει υπό πολλά φαινόμενα. Συγκεκριμένα, πολλές συμπεριφορές δρούν υπό το όνομα αυτής της δεξιότητας και έτσι δεν γίνεται διακριτή ποια είναι η έννοιά της. Στη δικιά μας έρευνα έγινε μια προσπάθεια να αποκλειστούν αυτοί οι δύο παράγοντες. Και εδώ βλέπετε τους ακούς ενισχυτές, τους κοινωνικούς ενισχυτές. Ο στόχος τώρα της έρευνας ήταν οι ανταποκρινόμενοι και όχι οι πρωτοβουλίες της αποκοινοπροσοχής. Επιλέχθηκε αυτή επειδή στην τυπική ανάπτυξη συμβαίνει πιο πριν και αφού δεν έχουμε ακόμα αποδείξεις για την άμεση της σχέση τους, ακολουθήσαμε το μοτίβο που συμβαίνει στην τυπική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα στην έρευνά μας εξετάσαμε τα αποτελέσματα μιας παρέμβασης που διαμορφώθηκε καθαρά με βάση τις αρχές της ανάλυσης της συμπεριφοράς. Οι ενισχυτές που δίνονταν ήταν μόνο κοινωνικοί και η συμπεριφορά είναι προσπάθεια να ελέγχεται από τον συνδυαστικό έλεγχο των δύο διακριτικών ερεθισμάτων που είναι άλλωστε απαραίτητα για να προξενήσουν αυτή την τάξη δράση. Τέλος, τα βοηθήματα που χρησιμοποιήθηκαν είχαν εξειδικευτεί και ήταν ελαχίστως παρεμβατικά με σκοπό να αυξήσουν σημαντικά μια κοινωνικά σημαντική δεξιότητα. Οι συμμετέχοντες τώρα ήταν τρία αγόρια από 5 ετών έως 5 ετών και 11 μηνών, διαγνωσμένα με υψηλή λειτουργικότητα σε αυτισμό, που είχε παρατηρηθεί ότι εμφάνιζαν ελλείμματα σε αυτή τη δεξιότητα. Όλες οι φάσεις της έρευνας τώρα πραγματοποιήθηκαν στον εκπαιδευτικό χώρο του σωματείου μας. Κάθε συνεδρία είχε διάρκεια από 5 έως 10 λεπτά. Δίνονταν 7 ευκαιρίες. Ήταν ο εκπαιδευτής με τον μαθητή σε ένα τραπέζι και τα διάφορα αντικείμενα ήταν τοποθετημένα στον περιβάλλοντα χώρο σε προκαθορισμένες θέσεις. Από τα υλικά σημαντικό είναι να αναφέρω την κάμερα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της έρευνας. Οι ανταποκρινόμενοι από κοινού προσοχή τώρα γι' αυτήν διαμορφώσαμε έναν ορισμό. Και συγκεκριμένα, αφού ο συνομιλητής έχει πραγματοποιήσει το διακριτικό ερέθιμα, το έχει δώσει, την πρωτοβουλία δηλαδή της από κοινού προσοχής, το άτομο πρέπει μέσα σε 5 δευτερόλεπτα να κοιτάξει το αναφερόμενο ερέθισμα, το οποίο έχουμε καθορίσει να είναι καινοφανές, ενδιαφέρον και τριών διαστάσεων αντικείμενο, 3D δηλαδή, να το σχολιάσει το συνομιλητή του και να κοιτάξει και το συνομιλητή του. Να αναφέρω ότι δεν παίζει ρόλο η σειρά του κοιτάγματος μεταξύ του συνομιλητή και του αντικειμένου. Τώρα, γιατί λέω καινοφανές και ενδιαφέρον. Διότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για να ενεργοποιήσουν την εξαρτημένη παροθητική θεμελιωτική διαδικασία
τα motivating operation που ανέφερα, τον τέταρτο κρίκο, που αλλάζει τη στιγμιαία ενισχυτική αποτελεσματικότητα του διακριτικού μας ερεθίσματος. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, της παρουσίασης του αντικειμένου και του λόγου του συνομιλητή για αυτό το αντικείμενο. Και ακόμα να αναφέρω τα δύο χρονικά κριτήρια που έχω τοποθετήσει. Έχουν προκύψει από έρευνες. Τα δύο δευτερόλεπτα είναι το κατώτερο όριο για να θεωρηθεί κατάλληλη δράση του μαθητή για κοίταγμα του συνομιλητή. Και τα πέντε δευτερόλεπτα χρονοκαθυστέρηση είναι υπερεπαρκή για να πραγματοποιήσει αυτή τη δράση ο μαθητής. Ο πειραματικός σχεδιασμός τώρα που χρησιμοποιήθηκε ήταν καθυστερημένο πολλαπλού βασικού επίπεδου με διαστάτωση υποκειμένων. Το λεγόμενο, γιατί δεν είναι γνωστό, delayed multiple baseline design across subjects. Ήταν delayed διότι ο τρίτος μαθητής έγινε διαθέσιμος 5 συνεδρίες αργότερα από την εκκίνηση της βασικής φάσης. Με μία πιο χαλαρή χρονική εγκύτητα είναι ευρέως γνωστό και ως non-concurrent multiple baseline design. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε αυτό το design γιατί φαίνονται οι επιδράσεις της ανεξάρτητης μεταβλητής σε μία συμπεριφορά για τρία υποκείμενα ή και περισσότερα. Είναι ακόμη σημαντική γιατί αναδεικνύει την πρόβλεψη, την επαλήθευση και την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων που είναι τα τρία στοιχεία της βασικής λογικής και χωρίς να χρειάζεται να αποσυρθεί μια αποτελεσματική θεραπεία, κάτι που θα γινόταν με ένα reversal design και δεν θα ήταν κλινικά και κοινωνικά αποδεκτό. Τέλος, χρησιμοποιήθηκε, είναι ακόμη βέβαια υποκατασκευή, ένα ερωτηματολόγιο για την κοινωνική εγκυρότητα, το social validity, που θα συμπληρωθεί από τους γονείς για να φανεί αν υπήρξε όντως σημαντική αύξηση σε αυτήν την δεξιότητα και αν ήταν κατάλληλη η μέθοδη που χρησιμοποιήθηκαν. Η διάσταση τώρα της συμπεριφοράς που μετρήσαμε ήταν η συχνότητα της ανταποκρινόμενης από κοινού προσοχής. Η μέτρηση έγινε με event recording, δηλαδή με καταγραφή κάθε εκδήλωση της μέτρησης της συμπεριφοράς. Γιατί χρησιμοποιήθηκε τώρα αυτό? Γιατί το joint attention, όπως είπαμε, είναι υπό συγκεκριμένο διακριτικό έλεγχο ερεθισμάτων και δεν είναι μια free operant συμπεριφορά. Δόθηκαν 7 ευκαιρίες μέσα σε 10 λεπτά, όπως αναφέραμε. Ακόμη, κάνω μια διακριτή μέτρηση κάθε μίας από τις τρεις υποδράσεις για να φανεί πόσο έλλειμμα είχε κάθε μαθητής σε κάθε μία από αυτές τις δράσεις, αλλά και για να φανεί πόσο χρήσιμα ήταν τα βοηθήματα που χρησιμοποιήσαμε για κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία. Έγινε και επιτόπια καταγραφή και διατήρηση βίντεο για περίπου το 40% των δεδομένων και διαμορφώθηκαν φόρμες τόσο για την ανταποκρινόμενη από κοινού προσοχή, όσο και για την ακεραιότητα της εφαρμογής των συνθηκών από τον ερευνητή, από μένα. Τώρα, η βασική φάση που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια προσομοίωση της νατουραλιστικής βασικής φάσης. Και εννοώ προσομοίωση, διότι αν και εφαρμόστηκαν φυσικές συνθήκες, το περιβάλλον ήταν λίγο περισσότερο αποστηρωμένο, διότι πραγματοποιήθηκε σε ένα κλειστό χώρο με έναν προς έναν αναλογία. Να πω ότι υπάρχουν διάφορα είδη βασικής φάσης που δεν είναι γνωστά. Συνήθως χρησιμοποιείται η βασική φάση εξάλληψης, αλλά δεν χρησιμοποιήθηκε αυτή γιατί θα μπορούσε να διαγραφεί η όποια πρόοδος είχε πραγματοποιήσει ο μαθητής. Στην αρχή τώρα πραγματοποιούνταν λίγο pairing, λίγο δέσιμο με τον μαθητή και μετά ο εκπαιδευτής παρήχε το SD, το διακριτικό ερέθημα, που ήταν η πρωτοβουλία που είπαμε, με ένα καθημερινό τόνο φωνής. Αφού περνούσαν 5 δεύτερα και ανεξάρτητα από τη δράση που θα έκανε το παιδί, ο εκπαιδευτής πάλι παρήχε ένα μετριοπαθές λεκτικό σχόλιο. Πριν τώρα τη διαδικασία της εκπαίδευσης, γινόταν μια μικρή προεκπαίδευση, η οποία διαρκούσε 10 λεπτά και επεξηγούνταν στο μαθητή ο σκοπός της δραστηριότητας, γινόταν μοντέλο από τον εκπαιδευτή της κατάλληλης δράσης, πραγματοποιούσε μερικά παραδείγματα ο μαθητής και εκεί του παρουσιάζονταν και τα διάφορα βοηθήματα. Στην εκπαίδευση τώρα, τα βοηθήματα προέκυψαν τόσο από τα αποτελέσματά μας από τη βασική φάση, όσο και από το ιστορικό μας με αυτούς τους μαθητές. Συγκεκριμένα για την βλεμματική επαφή του αντικειμένου χρησιμοποιήθηκαν ένα βοήθημα. Ήταν η επανάληψη του δειξίματος του αντικειμένου. Για τη βλεμματική επαφή του συνομιλητή χρησιμοποιήθηκαν δύο. Το πρώτο ήταν ένα visual βοήθημα και το δεύτερο ήταν ένα ελαφρύ σωματικό βοήθημα. Ενώ για το σχετικό σχολιασμό δόθηκε από τον εκπαιδευτή ένα ολόκληρο ηχητικό μοντέλο. Τώρα αυτά τα βοηθήματα δίνονταν αφού
αφού περνούσαν 5 δεύτερα και ο μαθητής δεν είχε δράσει κατάλληλα. Ενώ η ενίσχυση που δινόταν ήταν διαφορική κοινωνική. Γιατί αναφέρω διαφορική. Όταν ο μαθητής πραγματοποιούσε αυτόνομα αυτή τη δράση, χωρίς τη χρήση βοηθημάτων, του δινόταν πολύ ισχυρή κοινωνική ενίσχυση. Ενώ όσο μεγαλύτερο βαθμό βοηθημάτων χρειαζόταν, τόσο πιο ήπια κοινωνική ενίσχυση του δινόταν. Η φάση της γενίκευσης τώρα είναι ακόμη υποδιαμόρφωση. Θα πραγματοποιηθεί σε περιβάλλον τάξης 4 ατόμων, δηλαδή στην τάξη τους, που θα είναι πολύ λιγότερο αποστηρωμένο αυτό το περιβάλλον. Θα δοθούν λίγο λιγότερες ευκαιρίες, επειδή είναι δύσκολα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά τα ίδια βοηθήματα και οι ίδιες συνέπειες. Και όσον αφορά το follow-up probe, που πραγματοποιείται ένα μήνα μετά από την παρέμβαση, αυτό θα γίνει χωρίς τη χρήση των βοηθημάτων και της διαφορικής ενίσχυσης, για να φανεί αν η δεξιότητα που θεωρήσαμε ότι ήταν κατεκτημένη, διατηρείται ακόμα. Εδώ έχω μερικές μετρήσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της έρευνας. Η πρώτη είναι η ακεραιότητα ή πιστότητα της διαδικασίας, το γνωστό procedural integrity, που χρησιμοποιείται για το αν εφαρμόστηκαν σωστά οι ανεξάρτητες μεταβλητές καθ' όλες τις συνθήκες, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση με τα πραγματικά δεδομένα. Το δεύτερο είναι η αξιοπιστία εντός βαθμολογητή, το inter-rater reliability, που έχει να κάνει περισσότερο με το αν κατέγραφε με συνεκτικότητα ο ερευνητής και είναι και ένα μέσο αυτοπαρακολούθησης. Και το τρίτο, να πω ότι αυτό μετρήθηκε με ένα εναλλακτικό κάπα συντελεστή του Cohen, ενώ το τρίτο είναι η συμφωνία μεταξύ παρατηρητών, το inter-observer agreement. Εδώ η μέτρηση έγινε με trial by trial, IOA. Και αυτό το χρησιμοποιούμε για να φανεί αν ο εκπαιδευτής ήταν μεροληπτικός, αν ήταν biased, όπως λέμε, και ας πούμε κατά την παρέμβαση, αντί να καταγράφει πιο χαμηλά τη συμπεριφορά, την κατέγραφε πιο υψηλά από ό,τι ήταν πράγματι. Να πω βέβαια τα τελικά τους αποτελέσματα είναι ακόμη σε αναμονή και θα προκύψουν από τα βίντεο που διατηρήσαμε για το 40% περίπου των δεδομένων. Εδώ τώρα στα αποτελέσματα, το πρώτο που θα πω είναι ότι διατηρούμε την ανωνυμία των υποκειμένων μας και όπως βλέπετε η κόκκινη γραμμή είναι η γραμμή του κριτηρίου που επιλέξαμε, είναι γύρω στο 80%. Και βλέπουμε και ότι ο τρίτος μαθητής ξεκίνησε 5 συνεδρίες αργότερα γιατί όπως είπαμε είναι delay το design και ξεκίνησε αργότερα στη βασική φάση. Πλέον όμως βρίσκονται και οι τρεις στη βασική φάση. Και ξεκινήσαμε με τον πρώτο μαθητή, ο οποίος δεν ήταν αυτός που εμφάνισε την πιο χαμηλή, σταθερή συμπεριφορά, που συνήθως με αυτόν ξεκινάμε σε αυτό το design, αλλά ήταν αυτός με τη μεγαλύτερη φθήνουσα κλίση, οπότε ήταν σημαντικό να παρέμβουμε σε αυτόν, για να μην χάσει την όποια πρόοδο είχε μέχρι τώρα σε αυτή τη δεξιότητα. Με την εκκίνηση όμως της παρέμβασης, βλέπουμε ότι από την τρίτη κιόλας συνεδρία άγγιξε το κριτήριο επιτυχίας, και διατήρησε τη συμπεριφορά του εκεί ψηλά, οπότε και ξεκινήσαμε την παρέμβαση για τον δεύτερο μαθητή. Ο δεύτερος μαθητής είχε καθ' όλη τη βασική φάση μια σταθερά χαμηλή εμφάνιση της δεξιότητας. Με την εκκίνηση της παρέμβασης αυξήθηκε μερικώς. Μετά το κενό που διακρίνεται είναι επειδή ήταν άρρωστος για μία εβδομάδα, αλλά συνέχισε να αυξάνει σταθερά η δεξιότητα σε αυτόν, οπότε και κινήσαμε την παρέμβαση για τον τρίτο μαθητή. Ο τρίτος μαθητής τώρα, κατά την βασική φάση, εμφανίζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχει τα πιο υψηλά ποσοστά σε σχέση με τους άλλους δύο. Αν βάλουμε μια γραμμή μέσω όρου, είναι γύρω στο 55-60%, αλλά ωστόσο τα δεδομένα του εμφανίζουν την πιο μεγάλη μεταβλητότητα. Αυτό πιθανότατα οφείλεται στο reactivity, δηλαδή την αντιδραστικότητα που εμφανίζει ένα άτομο όταν γνωρίζει ότι παρατηρείται. Και συγκεκριμένα έφταιγε η κάμερα χειρός, γιατί δεν είχαμε στη διάθεσή μας άλλο άτομο. Όμως, το ίδιο συνέβη και στον πρώτο μαθητή για την πρώτη συνεδρία, αλλά βλέπουμε ότι μετά συνήθισε στην παρουσία της κάμερας και τα δεδομένα επανήλθαν στα φυσικά τους επίπεδα. Για να γυρίσω στον τρίτο μαθητή, κατά την φάση της παρέμβασης, και αυτός έδειξε μια μικρή αύξηση του επίπεδου στη δεξιότητα και λίγο μεγαλύτερη σταθερότητα στα δεδομένα του. Βέβαια, τα δεδομένα θα είναι ακόμη πιο καθαρά με το τέλος της παρέμβασης, δεν έχει τελειώσει για τον τρίτο μαθητή. Τα δεδομένα από τη γενίκευση και από το follow-up. Σε αυτό το γράφημα φαίνονται τα τρία διακριτά στοιχεία, οι δράσεις της ανταποκρινόμενης για τον πρώτο μαθητή.
Βλέπουμε το πρώτο στοιχείο με το τετραγωνάκι είναι το κοίταγμα του αντικειμένου, που πριν από την παρέμβαση του είχε ήδη σημαντικά, αλλά με την παρέμβαση έφτασε 100%, οπότε το βοήθημα ήταν χρήσιμο. Το δεύτερο είναι το κυκλάκι, είναι ο σχετικός σχολιασμός, που βλέπουμε ότι είχε μια αύξουσα κλίση και πριν την παρέμβαση, πολύ πιθανότητα επειδή απέκτησε εμπειρία με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και κατάλαβε ότι ο μαθητής πρέπει να σχολιάζει σε αυτή τη δεξιότητα, αλλά με την εκκίνηση της παρέμβασης άγγιξε το 100% και διατηρήθηκε εκεί. Και τέλος, το πιο σημαντικό, το κοίταγμα του συνομιλητή, που είχαν και το μεγαλύτερο έλλειμμα αυτά τα παιδιά, με τη φθήνουσα κλίση, με την εκκίνηση της παρέμβασης, άγγιξε το κριτήριο και διατηρήθηκε και αυτό ψηλά, οπότε τα βοηθήματα ήταν όντως χρήσιμα. Οπότε είδαμε ότι και οι τρεις μαθητές μας παρουσίασαν αύξηση της δεξιότητας και μάλιστα άγγιξαν το κριτήριο επιτυχίας μέσα σε λίγες μόνο συνεδρίες. Συνεπώς, τα επιλεχθέντα βοηθήματα αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμα. Θέλω να αναφέρω ότι ο στόχος της έρευνάς μας αποδείχθηκε διότι φάνηκε ότι η διαφορική κοινωνική ενίσχυση είναι πέρα για πέρα αρκετή για να θεμελιωθεί η στοχοθετημένη μας συμπεριφορά, δηλαδή το joint attention, και δεν χρειάζεται να χορηγούνται αυτοί οι ενισχυτές για τη διδαχή της. Τέλος, στους περιορισμούς έχουμε την αντιδραστικότητα λόγω κάμερας, που θα προσπαθήσουμε να διορθωθεί, και το delayed multiple baseline design, το οποίο μπορεί να αποτελέσει απειλή στην εσωτερική εγκυρότητα της έρευνας. Ως μελλοντικές ενέργειες, θα εξακολουθήσουμε την παρέμβαση μέχρι να σταθεροποιηθούν τα αποτελέσματα επιτυχίας και για τον τρίτο μαθητή. Θα διατηρηθούν probe data χωρίς τη χρήση της κάμερας. Έχουμε και μια κάμερα με γυαλιά που μπορεί να μειώσει αυτό το reactivity και να δούμε τότε τα δεδομένα του παιδιού. Θα γίνει γενίκευση μέσα στο χώρο της τάξης, όπου βρίσκεται και η υπόλοιπη ομάδα, και θα αναλυθούν περαιτέρω τα δεδομένα των αξιολογήσεων. Και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, καλό θα ήταν η επιστημονική κοινότητα να αναπτύξει ένα πιο κοινό τρόπο αντιμετώπισης της αποκοινού προσοχής όσον αφορά και τον ορισμό, το operational definition, αλλά και τις σχετικές παρεμβάσεις που διαμορφώνονται για αυτήν. Μερικές βιβλιογραφικές αναφορές. Και σας ευχαριστώ πολύ. Θεμελίωση της ενισχυτικής δύναμης ερεθισμάτων.